Μία κόλαση ζούσε ένα 14χρονο κορίτσι στο Μηλοπόταμο, το οποίο φέρεται να κακοποιεί το σεξουαλικά τα τελευταία 2 χρόνια. Για την αδιανόητη υπόθεση βιασμού της ανήλικης κατηγορούνται 12 άτομα ηλικίας από 17 έως 38 ετών από την ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου, για τα οποία έχει σχηματιστεί μια ογκώδης δικογραφία, στην οποία παραπέμπονται κατά περίπτωση είτε για βιασμό είτε για αποπλάνηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 2 εκ των κατηγορουμένων είναι αλλοδαποί, ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες. Η υπόθεση φαίνεται πως άρχισε να ξετυλίγεται από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δέχθηκε μια ανώνυμη καταγγελία από ευαισθητοποιημένο πολίτη, την οποία και διαβίβασε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου έδρασε συντονισμένα και διακριτικά, κινώντας άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να εντοπιστεί η 14χρονη, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής διερευνήθηκαν διακριτικά οι συνθήκες διαβίωσής της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, δεν προκύπτει ότι η ανήλικη εκδιδόταν έναντι αμοιβής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το κορίτσι φαίνεται να συνδέεται με μια οικογενειακή τραγωδία με συγκλονιστικές προεκτάσεις, η οποία διερευνάται από τις αρχές. Εγώ θα πω ότι είναι ευτύχημα οι περιπτώσεις οι οποίες βγαίνουν στον αέρα και καταλήγουν οι δράστες στη δικαιοσύνη. Είναι ευτύχημα όταν υπάρχει κάποιος και καταγγέλει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος έκανε καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού και από εκεί στην αστυνομία. Η αστυνομία λειτουργήσε άψογα και πραγματικά διακριτικά κατάφερε να δέσει την υπόθεση και να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Φοβάμαι όμως ότι και τώρα που μιλάμε, σε όλη την ελληνική επικράτεια υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις, γιατί τα εγκλήματα αυτού του τύπου παραμένουν συνήθως κρυφά. Είναι κάτω από το χαλί. Η κοινωνία συνήθως ό,τι άρρωστο δεν θέλει να το λέει και να το διαφημίζει, και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Οι κάτοικοι της περιοχής από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο φως η είδηση είναι σοκαρισμένοι απέναντι στη φρικιαστική υπόθεση που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην άμβληση του φαινομένου και θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το κράτος. Στενοχώριζα. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα τώρα? Είναι η εποχή δύσκολη για τα παιδιά τα μικρά, μην τα παρασέρνουν, να μην και στο σχολείο ακόμη που πηγαίνουν. Και... αλλά τι να κάνουμε? Ο Θεός να βοηθήσει. Ανήλικα, αλλά τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι εμείς. Άσχημα πράγματα, αλλά πρέπει να δράσουμε ενεργά όλοι μας. Σαν κοινωνία, σαν χωριό, σαν πόλη, σαν ομός. Πρέπει να τα καταδικάσουμε όλα αυτά. Να τον έχω κάτι να κάνω σφαξού. Από τον καφά. Από αυτό που τα κάνει. Αλλά δεν τον έχω. Πώς να τον πιάσω? Πρέπει να τους πιάσουν, να τους βάλουν μέσα, να τους δέρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τους εκτελούν. Γιατί το κράτος δεν έχει νόμους για να μένουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό κάνουν και αυτό που κάνουν. Όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση χειροτερεύει. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει ιδίως μέσα από το σπίτι και στο σχολείο κατά επέκταση. Θα συμβάλλει στην μείωση αυτών των περιστατικών προφανώς η ενίσχυση των ψυχολόγων στα σχολεία. Στην παρούσα περίπτωση, από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Μόνο το συγκεκριμένο σχολείο του Περάματος έχει 264 παιδιά, άρα προφανώς και δεν επαρκεί. Η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και βέβαια η παρακολούθηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ευάλωτων οικογενειών, με κάθε έννοια του ευάλωτου. Και γιατί σε αυτή την περίπτωση οι δράστες προφανώς βρίσκουν τις ευάλωτες οικογένειες, τα ευάλωτα παιδιά και εκεί ενεργούν. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ταυτοποιούμε το εγκληματικό αυτό φαινόμενο, αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, με τον τόπο. Ο τόπος έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αυτό συμβαίνει παντού. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας το χρονικό της υπόθεσης, ενώ παράλληλα έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να μην διστάζουν να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό για οποιαδήποτε υποψία κακοποίησης ανηλίκου, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης.